πολύ. Αποτελεί τιμή και χαρά μεγάλη η παρουσία μου στο συνέδριο αυτό, το 8ο που πραγματοποιεί η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, έχοντας υιοθετήσει ένα θεσμό ετήσιων συνεδρίων με τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των παραδοσιακών των ιστορικών εκκλησιών και ομολογιών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μεγάλη γιορτή της ευρύτερης χριστιανικής κοινότητάς μας. Ευχαριστίες εκφράζω προς τον Διευθυντή της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, τον κύριο Μιχάλη Χατζηγιάννη, καθώς και προς τα μέλη της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής για την πρωτοβουλία και για την έμπνευσή τους. Ο πρώτος ομιλητής της συνεδρίασης είναι ο πατήρ Κύριλλος Βορούν, είναι καθηγητής Εκκλησιολογίας, Διεθνών Σχέσεων και Οικουμενικής Κίνησης στο Κολέγιο του Αγίου Ιγνατίου στη Θεολογική Σχολή της Στοκχόλμης. Έχει σπουδάσει στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Ντάραμ και συνέχισε το ερευνητικό του έργο εκδίδοντας βιβλία σε πολλές γλώσσες. Εκτός από τη θεολογία, το ταλέντο του είναι οι γλώσσες, γνωρίζει άριστα την ελληνική και θα μας μιλήσει στα ελληνικά για τον κορονοϊό από την οπτική της ορθόδοξης κοσμολογίας. Πατέρα Κύριλλε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου να παραβρεθώ εδώ πέρα μαζί με τους αγαπητούς φίλους, εκλεκτούς συνάδελφους. Είναι όντως μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά. Επίσης είναι μια τιμή να απευθυνθώ σε ένα θέμα φλέγων, σε ένα θέμα πολύ σημαντικό και θεολογικά και κοινωνικά και με κάθε άλλη έννοια. Όντως σπούδασα στην Αθήνα, τελείωσα θεολογική σχολή εκεί πέρα και γι' αυτό είναι ιδιαίτερη μου χαρά να βλέπω καθηγητές από τη θεολογική σχολή των Αθηνών και από τη θεολογική σχολή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή αισθάνομαι πως βρίσκομαι σπίτι, έστω και ψηφιακό. Λοιπόν, το θέμα της εισήγησής μου θα είναι η κοσμολογική προσέγγιση στο θέμα του κοροναϊού, αλλά είναι ένα μικρό θέμα και αξίζει να έχει πάντως μια πιο γενική προσέγγιση. Πιστεύω ότι η πανδημία ως καθεαυτή έχει γίνει ένα κίνητρο, πραγματικά ένα κίνητρο για θεολογικές συζητήσεις. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία για πολύ σοβαρή συζήτηση, μια πολύ σοβαρή κουβέντα επάνω σε πολλά θέματα θεολογικά και εκκλησιαστικά. Και κανονικά θα έπρεπε να έχει προκαλέσει συζητήσεις επάνω στα θέματα όπως παραδείγματος χάρη το θέμα του εκκλησιαστικού κύρους και της εκκλησιαστικής ευθύνης. Επειδή αρχίζει και το καλό και το ευζήν και το ίδιο ζήν των πιστών, των μελών της Εκκλησίας. Και πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα υπάρχουν καταχρήσεις εκ μέρους των εκκλησιαστικών αρχών, των ιερέων, των επιμένων και υπάρχει ένα πρόβλημα κύρους και ευθύνης, το οποίο πρέπει να συζητήσουμε πιο πολύ, ακόμη και τα μυστηριακά θέματα που έχουν σχέση με το κοροναϊό. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι το θέμα της εισήγησής μου, αλλά θέλω να κάνω ένα παράδειγμα πώς μπορεί να κανείς να μιλήσει αυτό το θέμα. Παραδείγματος χάρη,
μέσα στο εκκλησιαστικό περιβάλλον υπάρχει μια αντίληψη περί του νόσους, COVID δηλαδή, ότι είναι μια δοκιμασία από τον Θεό, ότι είναι κάτι που είναι παρόμοιο με την παράδοση, με το σύνθημα που υπήρξε στους μεσαίους αιώνες, οπότε υπήρξε μια πράξη της δοκιμασίας με βάσανο, με πόνο. Όταν, ξέρετε, άμα θέλανε να δοκιμάσουν ποιος είναι, ποιος κάνει λάθος ή ψεύδεται ή ποιος είναι σωστός, τους βάλανε να κουβαλήσουν ένα σίδηρο που καιγότανε. Και άμα δεν καιγότανε, τότε ήταν ένα σήμα ότι έχει ευλογία του Θεού και αυτός αληθεύει, δηλαδή αυτός έχει αλήθεια. Ενώ άμα καιγότανε, σήμαινε ότι έχει κατάρα του Θεού, δηλαδή έκανε ψέμα, έκανε κρίμα κλπ. Κατά κάποιο τρόπο την ίδια αντίληψη έχουν πολλοί μέσα στην Εκκλησία και για τον νόσο αυτό, για το COVID. Δηλαδή άμα έχουμε αρρωστήσει, σημαίνει ότι δεν πάει κάτι καλά. Κάτι έχεις αμαρτήσει, έχεις σφάλει. Είναι το δικό σου πρόβλημα. Φταίς εσύ. Και ο Θεός δείχνει ότι είναι δική σου ευθύνη. Δηλαδή η ευθύνη σου δεν είναι ότι δεν προφυλασσόσουν σωστά, ότι δεν τήρησες τις διαστάσεις κλπ. Αλλά ότι ημάρτησες, γι' αυτό έχεις αρρωστήσει. Δηλαδή είναι μια εσφαλμένη όντως αντίληψη, η οποία νομίζω προωθείται κάπως ακόμη και από τους πνευματικούς και από τους ιερωμένους. Γι' αυτό όταν αρρωσταίνουν οι ίδιοι, το αποκρύβουν μερικές φορές, και ιδιαίτερα είναι η περίπτωση στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Στα μοναστήρια, τα μοναστήρια, οι περισσότεροι καλόγεροι και καλόγριες στα μοναστήρια έχουν αρρωστήσει, αλλά το αποκρύβουν, δεν το λένε, δεν το αποκαλύπτουν σε κανένα, επειδή ακριβώς έχουν αυτή την αντίληψη ότι το πνευματικό τους κύρος έχει πρόβλημα. Γενικά αυτό σημαίνει ότι το θέμα του κοροναϊού, το θέμα της αρρώστιας, έχει να κάνει με το θέμα του κύρους μέσα στην Εκκλησία, και του πνευματικού κύρους και του εκκλησιαστικού κλπ. Είναι και το θέμα ευθύνης. Ένα άλλο παράδειγμα να σας πω, που έγινε στο Κίεβο, στις θεολογικές σχολές του Κίεβου, της Ουκρανικής Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας. Στις αρχές της πανδημίας, παραδείγματος χάρη τον Μάρτιο, όταν έκλεισαν οι σχολές και όλους τους φοιτητές τους διώξαν να πάνε σπίτι, το ίδιο κάνανε και στη θεολογική σχολή εδώ πέρα, στο Κίεβο, και με την εξαίρεση κάποιους φοιτητές που τους άφησαν να βοηθήσουν τους επίσκοπους να λειτουργήσουν κατά την περίοδο του Πάσχα και να ψέλνουν. Και δεν ρώτησαν άμα θέλουν να πάνε σπίτι ή όχι, τους εξανάγκασαν να μείνουν στη θεολογική σχολή. Και αυτό νομίζω είναι αμάρτημα, είναι ένα κρίμα. Να εκβιάσεις έναν φοιτητή, ένα παιδί, να μείνει μέσα στο μοναστήρι, το οποίο ήταν εντελώς, σχεδόν όλοι οι μοναχοί ήταν άρρωστοι τότε. Να μείνει το παιδί εκεί πέρα, να υπηρετήσει τη δική σου λειτουργία, να σου ψέλνει το Πάσχα και να κουβαλάει, ξέρω εγώ, το μαντήλι από πίσω σου. Κάτι τέτοιο έγινε, και νομίζω είναι ένα άλλο παράδειγμα της απουσίας της ευθύνης, εκκλησιαστικής ευθύνης απέναντι και στους φοιτητές και στο ποίμνιο κλπ. Δηλαδή αυτά τα θέματα πρέπει να συζητήσουμε και να συζητάμε αναφορικά με το θέμα του κοροναϊού και του COVID, της αρρώστιας καθεαυτής. Με όλα αυτά όμως εμείς επικεντρώνουμε τη συζήτησή μας κυρίως στο θέμα της ευχαριστίας, το οποίο καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό, επειδή όντως κατά τον 20ο αιώνα ή το τελευταίο μέρος του 20ου αιώνα η λεγόμενη ευχαριστιακή εκκλησιολογία έγινε το θεολογικό πλαίσιο για τις θεολογικές συζητήσεις στον Ορθόδοξο χώρο. Γι' αυτό το πλαίσιο αυτό
ακριβώς μας προτρέπει να συζητάμε και τον κορονοϊό αναφορικά με την Θεία Ευχαριστία. Και εγώ στη δική μου παρουσίαση θα επικεντρωθώ σε αυτό το θέμα. Είναι το δικό μου σφάλμα που και εγώ κάπως θα μιλήσω γι' αυτό. Το κύριο θέμα, πάλι αναφορικά με την Θεία Ευχαριστία και τον κοροναϊό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πρακτικό θέμα. Είναι το θέμα της μετάδοσης του Υιού, της μόλυνσης αυτής, μέσω των θείων δώρων, μέσω της Θείας Ευχαριστίας. Κάποιες εκκλησίες συμπεριλαμβανομένες και της Εκκλησίας της Ελλάδος έχουν τεθεί επίσημα επάνω στο θέμα αυτό, όπως όλοι εμείς γνωρίζουμε, και ισχυρίζονται πως η μετάδοση είναι αδύνατη, είναι κάτι το αδύνατο. Υπάρχει και μια άλλη άποψη επάνω στο θέμα αυτό. Την άποψη αυτή έχει εκφράσει ήδη ο κύριος καθηγητής Πέτρος Βασιλιάδης και νομίζω ένα σωρό θεολόγων έχουν εκφράσει την άλλη άποψη, ότι δύναται να μεταδοθεί ο Υιός μέσω της Θείας Ευχαριστίας των υγειασμένων δωρών. Και υπάρχουν επιχειρήματα και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Συγκεκριμένα η πλευρά την οποία κατονομάζω, ίσως καταχρηστικά, την κατονομάζω ως φιδεϊστική, φιδεϊστ. Επιμένει ότι δεν δίνεται να μεταδοθεί η μόλυνση ο Υιός μέσω των θείων δωρών, επειδή τα θεία δώρα είναι το φάρμακο της ζωής. Και άμα είναι φάρμακο, τότε δεν μπορεί να μολύνει, δεν μπορεί να προκαλεί αρρώστια και τελικά θάνατο. Νομίζω ότι πρόκειται για μια παρερμηνία της ιδέας του φάρμακου. Επειδή τότε μιλάμε για το φάρμακο ζωής με την ίδια έννοια με την οποία, κάπως παρόμοια έννοια, με την οποία χρησιμοποιούμε φάρμακο όταν μιλάμε για το φάρμακο για το οποίο πηγαίνουμε στο φαρμακείο. Άμα έχουμε Θεία Ευχαριστία, τότε δεν χρειαζόμαστε φαρμακεία. Αρκεί να κοινωνήσουμε, να έχουμε το φάρμακο ζωής και αυτό θα μας γιατρέψει από όλα νοσήματα και όλες αρρώστιες. Και μάλιστα κάποιοι το κάνουν αυτό, δηλαδή κοινωνάνε χωρίς να πηγαίνουν στους ιατρούς, χωρίς να πηγαίνουν στα φαρμακεία. Βεβαίως το ξέρουμε, αρρωσταίνουν και τελικά μερικοί πεθάνουν. Δηλαδή, άμα η Θεία Κοινωνία εξουθενώνει τον κοροναϊό, θα εξουθενώσει και κάθε άλλη αιτία μέσα στο σώμα μας που προκαλεί νόσους. Δηλαδή, είναι ένα λογικό συμπέρασμα, άμα σκεφτόμαστε με αυτό το φιδεϊστικό τρόπο. Η ιδέα ότι ο κοροναϊός τελικά μπορεί να μεταδίδεται μέσω της Θείας Ευχαριστίας, θα έλεγα η άποψη αυτή μπορεί να κατονομαστεί ως μια ρεαλιστική άποψη. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τα Θεία Δώρα είναι ένα μέρος του κόσμου και εκ τούτου υποκύπτεται σε όλους τους νόμους της φύσης. Και
υποκύπτεται σε όλους τους νόμους της φύσης με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η φύση του Χριστού ήταν ένα μέρος του, η ανθρώπινη φύση του Χριστού εννοείται, ήταν ένα μέρος τους, της φύσης του κόσμου τούτου. Και εκ τούτου όσο επίσης υπαγότανε στους νόμους της φύσεως. Από αυτή την άποψη, το φάρμακο ζωή σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει όχι ότι τα θεία δώρα γιατρεύουν όλα τα νοσήματα. Σημαίνει ότι μας ενώνουν με τον ζωοδότα Χριστό και μας παραχωρούν την αιώνια ζωή. Με αυτή την έννοια το φάρμακο ζωής, με την έμφαση επάνω στη λέξη ζωή, όχι φάρμακο, ζωή ερμηνεύεται διαφορετικά. Όταν από την άποψη ρεαλιστική, ας το πούμε έτσι, όταν ισχυριζόμαστε ότι η Θεία Ευχαριστία δεν περνάει υιούς, ουσιαστικά πιστεύουμε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι μάνες που φέρνουν τα παιδιά τους στην Θεία Κοινωνία μερικές φορές το κάνουν να είναι τα παιδιά καλά, να μην αρρωστάνε, να μην πονάει το ποδάκι, να μην πονάει το στόμα του παιδιού. Δηλαδή πηγαίνουν, προσεγγίζουν το Άγιο Ποτήριο, την Θεία Ευχαριστία, ακριβώς με την έννοια ότι θα κάνει καλά το παιδί η Θεία Ευχαριστία. Υπάρχει νομίζω και κάτι άλλο πιο σοβαρό θέμα και μια πιο σοβαρή υπόθεση την οποία υποθέτουμε όταν πιστεύουμε ότι η Θεία Κοινωνία είναι ουσιαστικά ένα αντισηπτικό. Υποθέσουμε ότι υπάρχουν πλάσματα και όντα τα οποία κάποια από τα οποία είναι καλά, οντολογικά, ουσιαστικά, και άλλα είναι κακά. Και φέρνουν μέσα τους το κακό, το οντολογικό κακό. Και άμα υπάρχουν κάποια πλασματάκια τα οποία είναι κακά, ουσιαστικά, οντολογικά, τότε δεν προέρχονται από τον Θεό. Αλλά έχουν κάποιες άλλες μη θεϊκές αρχές. Τέτοια αντίληψη ήταν γνωστή στο παρελθόν ως γνωστική, ως διαλυστική, ως μανιχαϊκή τελικά, επειδή οι διαλυστές πίστευαν ότι υπάρχουν δύο αρχές στον κόσμο, μια αρχή καλή και μια αρχή κακή. Και κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο προέρχονταν από την κακή αρχή. Και νομίζω ότι υποσυνείδητα κάπως, όσοι πιστεύουν ότι ο ιός, ο κοροναϊός είναι κάτι κακό το οποίο εκδιώχνεται με τα Θεία Ευχαριστία, έχει μια προέλευση μη θεϊκή. Δεν είναι ένα πλάσμα του Θεού, είναι ένα πλάσμα, κάτι άλλο πλάσμα, κακό πλάσμα, το οποίο εκδιώχεται από τη Θεία Ευχαριστία. Και όπως είπα, μια τέτοια αντίληψη είναι ουσιαστικά διαλυστική. Από την άλλη πλευρά, ρεαλιστική, η πραγματικότητα φαίνεται πως ο ιός αυτός, ο οποίος λέγεται SARS-CoV-2, όπως γνωρίζουμε, και οι υπόλοιποι μικροοργανισμοί, ανεξάρτητα πώς λειτουργούν στο σώμα μας, είναι πλάσματα του καλού μας Θεού. Βέβαια εξελίσσονται, αλλά για την εξέλιξη, το θέμα της εξέλιξης των ιών είναι άλλο θέμα, το οποίο δεν θα συζητήσω τώρα. Αλλά στο κάτω-κάτω, η αρχή η οποία έφερε τους ιούς στην ύπαρξη είναι καλή. Είναι η ίδια αρχή, είναι το ίδιο δημιουργικό θέλημα του Θεού. Άμα βλέπουμε τον ιό από αυτή την άποψη, τότε καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και αυτοί οι μικροοργανισμοί, οι ιοί, τα βακτήρια, συμπεριλαμβάνονται στην βιβλική διήγηση περί της κτήσεως του κόσμου. Όταν το βιβλίο της Γέννησης λέει «Και είδεν ο Θεός τα πάντα, όσα επίησεν, και ειδού καλά λίαν». Τα πάντα, και σε αυτή την φράση «τα πάντα»
μπορεί να αναφερθεί και στους ιούς, ακόμη και στον κορονοϊό. Εξάλλου, άμα κοιτάξουμε αυτό τον κορονοϊό, όπως το απεικονίζουν οι ερευνητές, οι επιστήμονες, βλέπουμε ότι είναι στο κάτω-κάτω είναι ένα όμορφο πλασματάκι. Και φαίνεται όμορφο και κρίμα που μας κάνει τόση ζημιά. Και καταλαβαίνουμε ότι μας κάνει ζημιά τουλάχιστον προς το παρόν. Όταν θα αναπτύξουμε την αντίσταση στον ιό αυτό, αυτό που λένε herd immunity, δεν θα μας βλάψει. Θα είναι ένα μέρος των μικροοργανισμών που περιλαμβάνουν το σώμα μας, που βρίσκονται και μέσα στο σώμα μας και απλά θα περνάνε από μας χωρίς να μας βλάψουν. Και εξακολουθούν να είναι ένα πλάσμα Θεού. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση σε αυτή την προοπτική, η οποία είναι κοσμολογική. Άμα ο Θεός έγινε άνθρωπος για να ανακεφαλαιώσει όλο το δημιούργημα, όπως μας δίδασκε και ο Άγιος Ειρηναίος των Λυών, παραδείγματος χάρη και οι υπόλοιποι, οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, τότε ακόμη και οι κοροναϊοί συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μεγάλο σχέδιο της σωτηρίας μας. Δηλαδή, μιλάμε για την ενσάρκωση του Θεού ως μια ενέργεια η οποία έχει περιλάβει την ανθρώπινη φύση βέβαια, αλλά και όλο τον κόσμο. Και όταν μιλάμε για όλο τον κόσμο, εννοούμε όλα τα πλάσματα, όλα τα όντα αυτού του κόσμου, ακόμη και αυτούς τους μικροοργανισμούς που παρευρίσκονται μέσα του. Οπότε, από αυτή την πλευρά, από αυτή την άποψη, την κοσμολογική, της ορθόδοξης κοσμολογίας, και η γη και η κοροναή είναι ένα μέρος του δημιουργήματος, το οποίο σώζεται μέσω της ενσαρκώσεως. Άμα βλέπουμε, πιστεύω, την πανδημία και όλο το θέμα του κοροναϊού από αυτή την άποψη της ορθόδοξης κοσμολογίας και χριστολογίας, τότε μου φαίνεται, τουλάχιστον σε μένα, ότι η άποψη ότι ο κοροναϊός είναι κάτι το κακό, οντολογικά κακό, το οποίο εκδιώχνεται με τα θεία μυστήρια, αυτή η άποψη δεν είναι ορθόδοξη, πιστεύω. Είναι διαλυστική ουσιαστικά και διαχωρίζει το καλό κόσμο, τα καλά όντα από τα κακά, οντολογικά κακά όντα. Δηλαδή προϋποθέτει αναγκαστικά αυτή η άποψη μια διαλυστική κοσμοθεωρία. Επίσης, έχει σχέση και αυτό το θέμα και με την Χριστολογία. Μερικές φορές οι φιδαϊστές, δηλαδή αυτοί που πιστεύουν ότι δεν μπορεί τα Θεία Δώρα να μεταδίδουν τον Υιό, λένε ότι ο Χριστός, τον οποίο κοινωνάμε, έχει ένα σώμα μετά την Ανάσταση και ουσιαστικά κοινωνάμε το σώμα του μετά την Ανάσταση. Και μετά την Ανάσταση δεν υπήρξε φθορά στον Χριστό. Και όντως είναι έτσι. Ξέρουμε ότι πολλοί πατέρες της Εκκλησίας έλεγαν ότι το σώμα του Θεού είναι άφθαρτον μετά την Ανάσταση. Όμως με ποια έννοια άφθαρτον? Επειδή μετά την Ανάσταση ξέρουμε ότι παρέμειναν οι πληγές μέσα στο σώμα του Χριστού. Ξέρουμε ότι μετά την Ανάσταση ο Χριστός έφαγε. Και εμείς ξέρουμε ότι όταν εμείς τρώμε, μας βοηθάνε οι μικροοργανισμοί μέσα στο στόμα μας να καταναλώσουν αυτό που τρώμε. Γι' αυτό η άποψη αυτή ότι επειδή κοινωνάμε το μετα αναστατικό σώμα του Χριστού
δεν είναι τόσο ευέβαιοι. Και ένα άλλο πράγμα. Μερικές φορές αυτοί που ισχυρίζονται ότι μεταδίδεται μέσω των θείων δώρων ο Υιός, λένε ότι μάλλον κάνουν έμφαση, υπογραμμίζουν τη διαφορά μεταξύ του σώματος το οποίο έχει αναστηθεί και του σώματος που ήταν που ο Χριστός είχε πριν την Ανάσταση. Και από την πλευρά της τη χριστολογική ουσιαστικά αυτό είναι ένα αυτή είναι μια ιδέα νομίζω επικίνδυνη επειδή τότε εμείς δεν δίνουμε πρέπουσα σημασία στην ενσάρκωση καθεαυτήν. Και νομίζω αυτή ήταν μια καθαρή ιδέα του Κυρίλλου Αλεξανδρίας παραδείγματος χάρη και της κλασικής Ορθόδοξης Χριστολογίας, η οποία είχε υπογραμμίσει την σημασία της ενσάρκωσης. Δηλαδή εμείς σωζόμαστε μέσω της ενσάρκωσης. Δηλαδή η ενσάρκωση έγινε το παν για μας και όσοι ήθελαν να υποτιμήσουν την ενσάρκωση θεωρούν το αιρετική ουσιαστικά. Και εμείς όταν μιλάμε κάνουμε αυτή την ή μάλλον υπογραμμίζουμε αυτή την διαφοροποίηση μεταξύ του σώματος πριν την Ανάσταση και μετά την Ανάσταση, ουσιαστικά υποτιμούμε την ενσάρκωση. Υποτιμούμε, λέμε ότι δεν ήταν αρκετόν για την σωτηρία η ενσάρκωση. Χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι αυτή η αντίληψη δεν συμφωνεί με την Χριστολογία, με την Ορθόδοξη Χριστολογία, την κλασική όπως την γνωρίζουμε εμείς από τα έργα του Κυρίλλου, όπως είπα και των υπόλοιπων πατέρων της Εκκλησίας. Και στο τέλος θα ήθελα να πω ότι από την άποψη αυτή επίσης φαίνεται πως όσοι θεωρούν ότι το σώμα του Χριστού, ακόμη και το ευχαριστιακό σώμα του Χριστού δεν μεταδίδει τους ιούς ουσιαστικά και πιστεύουν ότι αυτό γίνεται επειδή είναι άφθαρτον με την έννοια ότι δεν έχει καθόλου διαφθορά φαίνεται να είναι πιο κοντά στην χριστολογική άποψη των αυθάρτων κητών οι οποίοι επίσης νόμιζαν ότι το σώμα καταρχάς αυτοί πίστευαν ότι η φύση του Χριστού είναι μία είναι και συμπεριλαμβάνει και την θεότητα και την ανθρωπότητα και αφετέρου πίστευαν ότι η ιδιότητα της φύσεως αυτής, της μίας φύσεως του Χριστού είναι μία και είναι άφθαρτη. Ακόμη και κάποιοι μία φυσίτες όπως ο Σιβήρος ο Αντιόχειας πίστευαν ότι αυτό δεν ήταν σωστό. Δηλαδή αυτός πίστευε ότι η φύση είναι μία αλλά οι ιδιότητες είναι διαφορετικές. Μία είναι ιδιότητα ανθρώπινη, η οποία είναι φθαρτή, και άλλη ιδιότητα είναι θεϊκή, η οποία είναι άφθαρτη. Και αυτή ήταν η ορθόδοξη ουσιαστικά αντίληψη περί της ενσαρκώσεως. Δηλαδή, ο Χριστός είχε δύο φύσεις, μία φύση θεϊκή και άφθαρτη, και άλλη φύση ανθρώπινη και φθαρτή. Για να λύσουμε τελικά το θέμα της Θείας Ευχαριστίας, πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό το χριστολογικό διάστημα, πιστεύω, και πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το κοσμολογικό διάστημα το οποίο έχω αναφέρει. Δηλαδή όλα είναι τα πλάσματα του Θεού, τα πλασματάκια αυτά, ακόμη και η ύη και τα βακτήρια και αίμα. Πιστεύουμε ότι αυτά δεν είναι πλάσματα του Θεού. Συμβιβάζονται με τα θεία δώρα, τότε καταλήγουμε σε μια διαλυστική άποψη ουσιαστικά. Πατέρ Κύρλε, Αυτό ήθελα να πω και εδώ κλείνω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για τους πλούσιους θεολογικούς στοχασμούς σας που με εξαιρετική σαφήνεια διατυπώσατε και είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν μεγάλη συζήτηση έτσι, και μέσα μας και στη συνέχεια στη συζήτηση. Υπενθυμίζω σε όλους ότι υπάρχει κάτω δεξιά ένα κουτάκι Q&A, ερώτηση δηλαδή και απάντηση. Μπορείτε να διατυπώσετε.